Κύριε Νίτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καψαλή. Κύριε Νίτα, μία απλή βόλτα στο χωριό της Βύσανης πριν από 3 μήνες περίπου, αν θυμάμαι καλά, με έκανε να ανακαλύψω 2 πράγματα. Ένα πράγμα είναι ότι το πογόνι διαθέτει τόσο φυσικό κάλος, έχει τόσα μυστικά στη φύση του, που κανείς μας δεν τα γνωρίζει. Και δεύτερον, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γνώστης αυτών όλων και είναι και, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο, και εξερευνητής και ίσως να μην τον γνωρίζουν στο πογόνι. Αυτό λοιπόν το φυσικό κάλος που διαθέτουμε και το γνωρίζουμε είναι τα μανιτάρια, με τόσα είδη μανιταριών, και ο άνθρωπος λοιπόν ο εξερευνητής είστε εσείς. Αλλά για να ξεκινήσουμε πρώτα, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι, πρέπει να δούμε ποιος είναι ο Νίτας ο Κώστας. Ονομάζομαι Νίτας Κωνσταντίνος, υπηρετώ στο πυροσβεστικό σώμα ως μόνιμος υπάλληλος, είμαι υπαρχιπυροσβέστης και ασχολούμαι γενικά με τη μελέτη της μυκητοχλωρίδας του Πογονίου και περισσότερο της Βύσανης Πογονίου Ιωαννίνων, καθώς και κομμάτια της Υπήρου και του νομού Ιωαννίνων. Κύριε Νίτα, μου λέτε πυροσβέστης και μου δίνετε τώρα βήμα να σας παρακαλέσω να κάνετε ένα σχόλιο για μια συγκεκριμένη ομάδα της πυροσβεστικής στην ΕΜΑΚ, η οποία ΕΜΑΚ πρόσφατα πήγε στην Τουρκία και στη Συρία, βέβαια στην Τουρκία πιο πολύ, ενώ ο γείτονάς μας, ο κύριος Ερντογάν, μας έλεγε θα έρθουμε νύχτα, εμείς πήγαμε μέρα και σώσαμε ζωές. Ένα σχόλιο για αυτούς τους συναδελφούς σας. Μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά για τη βοήθεια που κάνουν στην διπλανή χώρα και μεγάλο κουράγιο και μεγάλη δύναμη στο δύσκολο έργο που έχουν κάνει. Πιστεύω ότι τα συγχαρητήρια είναι το πιο λίγο. Βέβαια, όταν θα τα ακούσουν από έναν συνάδελφό τους, νομίζω ότι είναι και το πιο καλύτερο. Κύριε Νίτα, πείτε μου, σου παρακαλώ, τι ήταν αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε με τα μανιτάρια? Ασχοληθήκατε από πολύ μικρός, ασχοληθήκατε σε ηλικία εφηβική, είδατε κάποιο μανιτάρι κάποια στιγμή και είπατε τι είναι αυτό? Τι σας έκανε δηλαδή να ασχοληθείτε με αυτό το είδος, με τα μανιτάρια? Ωραία. Λοιπόν, από μικρή ηλικία είχα μία επαφή με την φύση, με το δάσος μας, θα το πω καλύτερα, με τους μεγαλύτερους που κυκλοφορούσαν είτε για κυνήγι ή διάφορες δραστηριότητες της φύσης. Τα μανιτάρια μου είχαν μία ιδιαίτερη συγκίνηση, να το πω λίγο, τα χρώματα, αυτά όλα που επικρατούσαν, η μυστηριότητα μάλλον περισσότερο των ειδών, ανθρώπων, αν είναι βρόσιμα, γιατί είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώς. Η σκέψη ενός μικρού παιδιού, περισσότερο αυτό. Σιγά σιγά άρχισα να συλλέγω μανιτάρια, μελέτησα πολλά βιβλία, ξεκίνησα σταδιακά να συλλέγω λίγα-λίγα, 1, 2, 3 είδη και σιγά σιγά να επεκτείνομαι, καθώς να κάνω μία συνεννόηση και με τους υπόλοιπους συλλόγους στην Ελλάδα, καθώς και στην Ευρώπη, να αλλάζουμε μεταξύ μας απόψεις και γνώσεις. Κύριε Νίτα, πριν ξεκινήσετε να μου αναπτύξετε όλη αυτή την γκάμα των ειδών, των μανιταριών που υπάρχουν στην περιοχή, θα σας κάνω την απλή εξής ερώτηση, η οποία πιστεύω ότι όποιος θα σας είχε μπροστά θα την έκανε. Από αυτά τα μανιτάρια που βλέπουμε, θέλω να μας πείτε, να μας εξηγήσετε, να μας δώσετε με κάποιο τρόπο να καταλάβουμε ποια είναι τα βρόσιμα, τα ωφέλιμα, αλλά ποια είναι όμως και τα επικίνδυνα, γιατί έχουμε ακούσει κατά καιρούς ότι υπάρχει περίπτωση να φας ένα μανιτάρι και να πεθάνεις. Ναι, σαφώς. Υπάρχουν μανιτάρια τα οποία είναι πάρα πολύ δηλητηριώδης. Ναι. Είναι η αμανίτα υφαλοειδής, είναι ένα μανιτάρι το οποίο είναι πολύ θανατηφόρο και προκαλεί μεγάλη δηλητηρίαση με υφαλοειδικό σύνδρομο, έτσι λέγεται, υπατικό κόμμα, η καταστροφή των νεύρων. Αυτό το μανιτάρι ευθύνεται για τις μεγαλύτερες δηλητηριάσεις που υπάρχουν και στην Ελλάδα και παντού, διότι το είδος αυτό το βρίσκει εύκολα ένας συλλέκτης και μπορεί εύκολα να το συλλέξει λόγω μεγέθους, λόγω εμφάνισης, λόγω και άλλων χαρακτηριστικών. Μπορεί να ξεγελαστεί κάποιος, θα το πω χρήστη, κάποιος ο οποίος πάει να μαζέψει μανιτάρια. Δηλαδή, ξέρω πολλούς, ακούω κατά καιρούς πολλούς οι οποίοι πάμε λέει, να μαζέψουν μανιτάρια. Μπορεί να ξεγελαστεί τόσο εύκολα κάποιος απλός χρήστης αυτών των μανιταριών? Δηλαδή, τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον τέτοιον άνθρωπο όταν πάει να ψάξει, να προσέξει
πάνω σε αυτά τα μανιτάρια, τι είναι αυτό το σημάδι, γιατί σίγουρα η φύση, ξέρετε, προστατεύει τον άνθρωπο σε πολλά πράγματα. Κάποια σημάδια θα πρέπει να υπάρχουν πάνω σε αυτά τα μανιτάρια που να δίνουν στον άλλον ότι αυτό, φίλε, είναι επικίνδυνο. Ναι, σαφώς υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό γίνεται με τη μελέτη, καθώς και με την πράξη στο πεδίο. Διαβάζουμε πάρα πολύ καλά. Ξεχωρίζουμε τα θανατηφόρα μανιτάρια τα οποία προκαλούν εφαλωδική δηλητηρίαση και όταν θα φλέξει ένα μανιτάρι τέτοιο και το φας, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο μέχρι να πεθάνεις. Δηλαδή η αμανίτα υφαλοειδής, η γαλερίνα, η μαργινάτα, η αμανίτα υβέρνα, η αμανίτα υβρόζα, είναι μανιτάρια τα οποία είναι πολύ θανατηφόρα και προκαλούν εφαλοειδική δηλητηρίαση. Αυτά έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως είναι οι θανατηφόροι αμανίτες, έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, βόλβα, δακτύλιος και λεπτά ελάσματα, τα οποία αυτά δηλαδή είναι θανατηφόρα είδη. Πάνω στο πογόνι, πόσα είδη μανιταριών έχετε βρει, έχετε εξερευνήσει, τα έχετε χαρακτηρίσει, τα έχετε ονοματίσει, τα έχετε προσδιορίσει και σε ποια σημεία έχετε πάει? Γιατί από ό,τι συζητήσαμε εκεί στο καφενείο του μπαμπά σας, του πατέρα σας, μου είπατε ότι έχετε γυρίσει όχι μόνο το πογόνι, αλλά μέχρι και εξωτερικό έχετε πάει. Αλλά πέραν αυτού, θα ήθελα να επικεντρωθούμε στο πογόνι. Τι ακριβώς εξερεύνηση έχετε κάνει? Το πογόνι φύγονται πάρα πολλά είδη μανιταριών. Έχω κάνει μια μεγάλη μελέτη πάνω στο χωριό Βίσανη, υπογονείο Ιωαννίνων, γύρω στα 15 έτη. Καθώς τα 6 τελευταία έτη έχω ταυτοποιήσει και πολλά είδη και στο πογόνι, πάρα πολλά κομμάτια κατά διαστήματα δηλαδή συγκεκριμένο μέρος, βιότοπο. Όντως υπάρχουν πάρα πολλά είδη μανιταριών, δηλαδή σε πλατήφυλλα, τα συγκεκριμένα που υπάρχουν εδώ, υπάρχουν πάρα πολλά πάντως. Έχω δει κάποιες φωτογραφίες που μου στείλατε, οι οποίες φωτογραφίες θα ντύσουν το βίντεό σας στην συνέντευξή μας, με πάρα πολλά χρώματα, πάρα πολλούς σχηματισμούς. Από αυτά που μου έχετε στείλει, πόσα περίπου είναι στην επαρχία μας το πογόνι? Τώρα γύρω στο πογόνι, από ό,τι έχω ταυτοποιήσει μέχρι στιγμής, γύρω στα 500 είδη μανιταριών τα έχω ταυτοποιήσει. 500 ονομάζουν? Ναι. Με τη δυσύλλαβη λατινική ονομασία, η οποία είναι κοινή παγκοσμίως. Δηλαδή, τι θέλω να πω με λίγα λόγια, ότι για να ταυτοποιήσουμε ένα μανιτάρι, η σωστή ορθή άποψη είναι πρώτα ταυτοποιούμε το γένος του μανιταριού και μετά το είδος. Δηλαδή, Lactarius Trisorcheus, Lactarius Salmonicolor. Άρα, μιλάμε για γένος και διαφορετικό είδος. Ρουσούλα και ανόξαντη, ρουσούλα διρένσκενς. Δηλαδή, άλλο γένος, διαφορετικό είδος. Άρα, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο θέλει πάρα πολύ μελέτη και πράξη στο πεδίο και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για την παραμικρή αμφιβολία να απορρίψουμε το είδος που νομίζουμε ότι πιθανόν να είναι βρόσιμο. Να ξεκινήσω λίγο έτσι, να το πάρω διαφορετικά. Ο Κώστας Ονίτας μαθαίνει ότι από κάποιον άλλον φίλο του, δεν ξέρω, ότι σε κάποιο βουνό στο Πογόνι, για το Πογόνι έχουμε πολύ καλά βουνά, υπάρχει κάτι διαφορετικό ή κάποιος φίλος κυνηγός μπορεί να σας είπε, ρε Κώστα, αφού σας ξέρουν κάποιοι, ας πούμε, εκεί, είδα ένα περίεργο μανιτάρι εκεί. Θα σας σωθήσει, θα σας κεντρήσει την περιέργεια να φύγετε, να πάτε εκεί, να το δείτε, γιατί και σε πολλές των περιπτώσεων εξυπακούεται ότι θα χρειαστεί και αρκετή ώρα πεζοπορία. Αυτό, Χάρη, ναι, το έχω κάνει. Άμα υπάρχει ένα είδος το οποίο δεν το έχω, τα χαρακτηριστικά του είναι κάπως, δηλαδή, λίγο περίεργα, να το πω έτσι ακριβώς, ναι, θα πάω να το συναντήσω, να το ταυτοποιήσω, να το φωτογραφήσω και θα το ανεβάσω και σε όλους τους συλλόγους από την Ελλάδα μέχρι το εξωτερικό όλους. Από τα βρόσιμα μανιτάρια, πείτε μας έτσι, εντάχει θα έλεγα, σε τι θα ωφελούν, τι ωφελούν έναν ανθρώπινο οργανισμό η χρήση του μανιταριού, το να φάει, ξέρω εγώ, κάποια μανιτάρια, σε τι μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό? Έχουν πολλές πρωτεΐνες, μέταλλα, στοιχεία, σίδηρο, κάλιο. Ναι. Και τι ηλικίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο φαγητό τους, να βάλουν το μανιτάρι? Δηλαδή μπορεί να φάει και ένα παιδί, ξέρω εγώ, το 5 χρονών, λέω, μια ηλικία. Ναι, καλά είναι να αποφεύγονται για άλλα θέματα, μήπως υπάρχουν τίποτα, να το πειράξει το παιδί για κάτι άλλο, να έχει καμία αλλεργία, και αυτό περισσότερο. Στο πογόνι πάλι, ξαναγυρνάω, γιατί μου αρέσει το πογόνι, είναι η αρρώστια μου, είναι η τρέλα μου, είναι ο ερωτάς μου. Πείτε μας, σε ποια σημεία έχετε πάει και πού έχετε βρει τα πιο χαρακτηριστικά, τα πιο περίεργα
μανιτάρια. Βύσανη, Λίμνη, Ζεραβίνας, Μπούνα, Σταυροσιάδη, ναι. Κακόλακο, πολλά σημεία του τέτοιου. Ναι. Κάποια στάνταρ είναι αυτά που κυνηγαώ, κουκλιούς προς τα εκεί. Ναι. Πόσες ώρες πεζοπορία μπορείτε να κάνετε για να βρείτε, ξέρω εγώ, κάποιο μανιτάρι ή πηγαίνοντας στην τύχη π.χ. Σε περίοδο καρποφορίας των ειδών μπορεί να ξεκινήσω το πρωί και να έρθω το βράδυ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ? Πάνω από 8 ώρες. Με όλο το θάρρος θα ρωτήσω, μα καλά, τόσο έρωτας είναι αυτό, αυτή η εξερεύνηση? Θα το πω καλύτερα, μάλλον είναι τρέλα εμείς που ασχολούμαστε με τα μανιτάρια πλέον. Έχουμε πάθει μυκητίαση. Πώς μάθατε να ξεχωρίζετε τα μανιτάρια από τα επικίνδυνα και τα μη επικίνδυνα? Αυτό χάρη γίνεται με πολύ διάβασμα, πολύ αγάπη πάνω στο αυτό που ασχολούμαι. Και γενικά όμως θέλει πάρα πολύ παρατηρητικότητα. Η παραμικρή αμφιβολία είναι λόγος απόρριψης. Δηλαδή όταν κάποιο είδος, δηλαδή δεν είμαστε σίγουροι για αυτό που λέμε, ή δεν θα το συλλέξουμε, θα το αφήσουμε στην άκρη που λέμε. Αλλά όλα αυτά γίνονται με πράξη, μελέτη, διάβασμα, παρατηρητικότητα, να έχεις κατανοήσει πολλά πράγματα πάνω σε αυτά που έχεις διαβάσει, να ξεχωρίζεις τα γέννη, γιατί το κάθε γένος έχει διαφορετικούς κανόνες. Και αυτό που λένε κάποιοι, ότι παράδειγμα ένα μανιτάρι το οποίο έχει δακτύλιο στρώγεται, δεν ισχύει αυτό, είναι πραγματικά λαϊκή δοξασία, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και πώς έχει υιοθετηθεί αυτό? Διότι κάποιο μανιτάρι το οποίο ήταν ευρώσιμο και είχε δακτύλιο, θεώρησαν ότι και τα άλλα είναι ευρώσιμα. Δεν ισχύει αυτό, γιατί είδαν ότι πόρια μανίτες έχουν δακτυλίδι, και αν θα πας με αυτή τη λογική, θα πας ένα μανιτάρι το οποίο είναι δηλητηριώδης. Ναι. Έχετε κάνει συλλογή προς το παρόν από το Πογόνι? Τέτοιων μανιταριών έχετε συλλέξει, ξέρω εγώ, κάποιο συγκεκριμένο νούμερο, κάποιον αριθμό? Έχετε κάνει, ξέρω εγώ, 100 είδη, 200 είδη, 50 είδη, περίπου? Ναι, έχω βρει, ναι. Περίπου αριθμό? Συνολικά της καθημερινή ημέρα, πώς εννοείτε? Γενικά, μέχρι στιγμής, πόσα είδη έχετε ανακαλύψει εκεί στο Πογόνι ότι υπάρχουν μανιτάρια? Κύριε, μιλάμε. Πόσα είδη υπάρχουν? Απλά εμείς έχουμε εδώ περισσότερο πλατήφυλλο στα δικά μας τα μέρη. Στο Απεύκα έχει άλλα μανιτάρια. Στα Έλατα έχει άλλα μανιτάρια. Σε μικρό δάσος, δηλαδή με οξές, Πεύκα, Έλατα και Εδρής, έχει και άλλα μανιτάρια. Μπορεί να βρεις και άλλα είδη. Πηγαίνετε δηλαδή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος? Και σε ποιες περιοχές έχετε πάει? Περισσότερο εδώ στα δικά μας τα μέρη όμως. Ναι, έχετε κάνει και μια εξερεύνηση κάπου αλλού, ας πούμε, σε κάποιο άλλο μέρος? Στο περισσότερο στην Ήπειρο. Στην Ήπειρο, έτσι. Ναι. Αυτά βγαίνουν σε μέρος υγρό, βγαίνουν δηλαδή πού? Γιατί σε κάποια φωτογραφία που μου στείλατε, είδα και πάνω σε κορμούς δέντρο φυτεμένα. Πώς βέβαια. Αυτό, δηλαδή να πάνω στα δέντρα. Να φυτευτεί πάνω στον κορμό ενός δέντρου. Φύονται και μανιτάρια τα οποία είναι βρόσιμα, αλλά και δηλητηριώδης μανιτάρια πάνω στα δέντρα. Ναι, αυτό είναι διφορούμενο, γιατί ξέρετε, θα πάει η νοικοκυρά ή κάποιος τέλος πάντων να μαζέψει μανιτάρια που νομίζει ότι το κατέχει το άθλημα και κατ' ουσίαν μπορεί να την πατήσει, να πέσει σε παγίδα. Και βέβαια. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει πολλά περιστατικά τέτοια. Αυτό θέλει γνώση και παραμικρή αμφιβολία είναι και λόγος απόρριψης. Δεν μαζεύουμε ένα μανιτάρι μα δεν γνωρίζουμε τι είναι. Ναι. Αυτό που ανέφερα και πριν. Παράδειγμα, ξεχωρίζουμε πρώτα το γένος και μετά το είδος. Δηλαδή, μιλάμε για πλευρό του, είναι το είδος, πλευρό του, οστριά του. Δηλαδή το κλασικό μανιτάρι, αυτά που πουλούνται στα μανιτάρια, τα πλευρό του που λέμε. Ναι. Έχετε δικτυωθεί κατά κάποιο τρόπο και με άλλους έτσι, ας τους πούμε, συναδέλφους, συλλέκτες μανιταριών και εξερευνητές μανιταριών, ανά την Ελλάδα? Ορθά. Είναι σε όλους τους συλλόγους των μανιταρόφιλων στην Ελλάδα. Υπάρχουν 5 συλλόγοι, στους οποίες είμαι μέλος όλους τους συλλόγους. Μανιταρόφιλοι Πύρου, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης, αυτοί όλοι που είναι οι συλλόγοι, καθώς και σε συλλόγους εκτός Ελλάδας, στο εξωτερικό, στην Ιταλία, όποιοι είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι εξειδικευμένοι μυκητολόγοι, πάνω στον κλάδο δηλαδή και ασχολούνται. Είμαι και εγώ μέλος μέσα στις ομάδες τους, κάποιοι μου έχουν δώσει και κάποιους ρόλους πάνω στις ομάδες τους σε ιταλικούς συλλόγους. Έχετε δηλαδή επαφές και με ξένους ορθά συλλέκτες και εξερευνητές μανιταριών?
Έχετε, έχετε ανταλλάξει απόψεις, έχετε ανταλλάξει εμπειρίες. Έχουν δει κάποια μανιτάρια από εδώ, από Ελλάδα και είπανε εμείς δεν το έχουμε, π.χ. Ναι, ή παίζει. και αντιστρόφως. Και αντιστρόφως, ορθά. Μπορεί να συμβεί αυτό. Δηλαδή, μπορεί να βρω ένα είδος εγώ μανιταριών, παράδειγμα εδώ στην Πίσανη, παράδειγμα, ναι. Το έχει καταγραφεί ακόμα και πανελλήνια. Ναι. Το ένα δεν απορρίπτει το άλλο και το αντίστροφο. Ναι. Υπάρχει κάποια συνεργασία με αυτούς τους ξένους φίλους ή και τους ντόπιους, δηλαδή Έλληνες που ασχολούνται με το είδος. Υπάρχει κάποια συνεργασία σε στυλ συλλογικότητας, να πάτε μια παρέα μαζί, ξέρω εγώ, 5, 7, 10 άτομα, να κάνετε μια εξερεύνηση σε κάποιο βουνό ή σε κάποια τοποθεσία που ενδεχομένως μπορεί να σας έχουν υποδείξει κάποιοι. Με το εξωτερικό, εντάξει, λίγο, είναι λίγο δύσκολο λόγω αποστάσεων, αλλά εδώ με τους συλλόγους εδώ που είμαστε, η Πύρου και τα λοιπά, γίνεται αυτό. Ναι. Καθώς και, εντάξει, και μεταξύ μας εδώ με κάποια λίγα άτομα μπορεί να το κάνεις και στο πογόνι αυτό. Μπορείτε να μου δώσετε έτσι μια εικόνα, όσο μπορείτε βέβαια, γιατί εντάξει, ναι, αυτό που ζητάνε λίγο, λίγο δύσκολο, για να μην πω τρομερά δύσκολο, να μου δώσετε μια εικόνα των μανιταριών. Δηλαδή, βέβαια, την ώρα που θα μιλάτε, που θα γίνεται συνέντευξη, από την άλλη πλευρά θα παίζουν πολλές εικόνες από μανιτάρια. Θα έχει την ευκαιρία, δηλαδή, ο επισκέπτης και ο τηλεθεατής να τα δει όλα αυτά. Αλλά μπορείτε να μου δώσετε κι εσείς μια εικόνα έτσι των μανιταριών. Τα είδη τι υπάρχουν, ναι. Ναι, τα είδη. Γιατί είδα ότι σε κάθε μανιτάρι που μου στείλατε μου γράφετε και ένα όνομα. Και εγώ ζαλίστηκα από τα πρώτα 10. Εσείς μου στείλατε καμιά πενταριά, έτσι όπως είναι. Αλλά από τα πρώτα 10 ζαλίστηκε και ξέχασα και το πρώτο όνομα κατευθείαν. Λοιπόν, υπάρχει καταρχάς, όπως είπαμε και πριν, ξεχωρίζουμε πρώτα το γένος και μετά το είδος. Π.χ. Ρουσούλα Κιανόξανθη. Ναι. Ρουσούλα Βιρένσκεν. Ρουσούλα Ρουμπροάλμπα. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για το είδος, για το γένος και για διαφορετικό είδος. Δηλαδή, παράδειγμα, Μπολέτους Ρετικουλάτους. Μιλάμε για άλλο μανιτάρι με διαφορετικό είδος. Ναι. Μπολέτους Αιρέους. Ναι. Το γένος μένει ίδιο. Αλλάζει το είδος. Μιλάμε για διαφορετικό είδος. Άρα, στην ουσία, πρέπει να ξεχωρίζουμε πρώτα το γένος των μανιταριών και μετά το είδος. Ναι. Θα επανέλθω σε μια πρώτερη ερώτησή μου για να το εμπεδώσω και να το εμπεδώσουν και κάποιοι άλλοι φίλοι που θα ακούσουν και φίλες. Υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό χρώμα στα δηλητηριώδη μανιτάρια? Υπάρχει κάποιο σημάδι, στίγμα, δείγμα που να το αποφεύγει κάποιος? Ωραία. Εδώ πέρα παίζουμε πέφτουμε πάνω στην συγκεκριμένη ερώτηση που ήθελα να πω πολλά πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Ότι δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες στην ταυτοποίηση των μανιταριών. Δεν ισχύει δηλαδή, αν θα πω ότι θα μαζέψω ένα μανιτάρι κόκκινο, ναι, σημαίνει ότι αυτό θα είναι βρόσιμο ή δηλητηριώδης. Μπορεί ένα κόκκινο μανιτάρι να είναι βρόσιμο και ένα λευκό να είναι θανατηφόρο. Άρα συζητάμε για κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει κοινός κανόνας στην συλλογή των μανιταριών. Όχι, δηλαδή, άλλο, υπάρχει κάποιο, δηλαδή, κάποιο μη βρόσιμο μανιτάρι να έχει κάποιο έντονο χρώμα, κάποιο περίεργο χρώμα, κάποιο περίεργο σχήμα, κάτι τέτοιο. Για να μπορούμε να διευκολύνουμε, ναι, και αυτό που θα μας ακούσει. Εάν θα δει κάποιο μανιτάρι τέτοιο με στην πορεία του, να πει, όπα, αυτό το άκουσα από τον Κώστα τον Νίτο, ότι ναι, έχει αυτό το χρώμα ή έχει αυτό το σχήμα. Ναι. Όπως ανέφερα και πριν, ότι ένα μανιτάρι το οποίο είναι κόκκινο μπορεί να είναι βρόσιμο και ένα λευκό να είναι δηλητηριώδης. Mm. Άρα στην ουσία η ταυτοποίηση των ειδών δεν γίνεται ούτε με τα χρώματα, ούτε με τη μυρουδιά, ούτε με τη γεύση, ούτε με τίποτα. Γιατί υπάρχουν κάποια είδη μανιταριών που μπορούμε να τα δοκιμάσουμε και να ταυτίσουμε, κάποια συγκεκριμένα γένη που αναφέρουμε, υπάρχουν και κάποια άλλα γένη που απαγορεύεται να συμβεί αυτό το φαινόμενο να μασουλήσουμε και να ταυτίσουμε. Mm. Άρα, να ξεχωρίσουμε ένα μανιτάρι αν είναι βρόσιμο, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, μακροσκοπική εξέταση που λέγεται. Πρώτα πρέπει να ξεχωρίσουμε το γένος του μανιταριού, δηλαδή είναι τρικόλωμα, σκουαρλόζουμ, το δεύτερο είδος. Είναι, παράδειγμα, ρουσούλα, είναι κιανόξανθη. Δηλαδή είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει στην ταυτοποίηση. Τότε μπορούμε και ταυτοποιούμε τα είδη σωστά και δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα για δηλητηρίαση. Άρα λοιπόν η συμβουλή σας είναι ότι καλύτερα να παίρνετε έτοιμα φάρμας, ναι, θερμοκηπίων τέλος πάντων τι είναι, παρά να συλλέγετε μόνοι σας. Σωστά. Για να συλλέξουμε μανιτάρια μόνοι μας, πρέπει να έχουμε μελετήσει πάρα πολύ
να έχουμε ξεχωρίσει πράγματα και καλά είναι για αρχή για μένα να συλλέψουμε μανιτάρια με κάποιον που γνωρίζει καλά. Για αρχή. Υπάρχουν καλλιέργειες μανιταριών. Υπάρχουν καλλιέργειες μανιταριών, αλλά όχι όλα τα είδη. Είναι κάποια συγκεκριμένα που μπορούν και γίνονται. Οι καλλιέργειες μανιταριών στο πιάτο μας μπορούν να συγκριθούν με κάποιο άγριο μανιτάρι που θα συλλέξετε από πάνω από το βουνό ή κάπου αλλού ενδεχομένως. Απλά το άγριο μανιτάρι, κάποια συγκεκριμένα είδη έχουν περισσότερη γεύση, ουσίες περισσότερες. Είναι πιο ευχάριστα και στη γεύση. Και στη γεύση. Και σαφώς και στην βιταμίνωση του οργανισμού. Κάποια συλλογή από όλα αυτά την έχετε βάλει κάπου σαν έκθεμα, την έχετε εκθέσει να τη δει κάποιος κόσμος. Αν έχετε κάνει κάποια συλλογή τέλος πάντων με αποξηραμένα ή με φωτογραφίες, με οτιδήποτε άλλο ενδεχομένως. Έχω κάνει και τα περισσότερα τα έχω ανεβάσει και τα έχω μόνο στο διαδίκτυο, δηλαδή μέσω συλλόγων, μέχρι εκεί τίποτα άλλο. Δεν έχω κρατήσει αρχείο κάποιων ειδών. Στο σύλλογο έχετε και κάποια ομάδα στο Facebook. Έχω την Mastermind Europe, είναι δικιά μου ομάδα, μανιτάρια μέσα στην Ευρώπη. Εκεί μπορεί να μπει κάποιος αυτήν την ομάδα στο Facebook. Σωστά. Να δει, έχετε αναρτήσει πολλά είδη μανιταριών με το όνομά τους και την επικίνδυνοτητά τους. Δηλαδή αν είναι βρόσιμο ή μη βρόσιμο. Και αν κάποιος ίσως να χρειαστεί και κάποια συμβουλή, να μπορεί να σας βρει εύκολα να το απαντήσετε. Εκεί μπορεί ο κάθε άνθρωπος που γίνεται μέλος μέσα στην ομάδα αυτήν, μπορεί να αναρτήσει να δει πιθανώς για αρχή τα είδη που αναρτούνται από τους διαχειριστές και από μέλη της ομάδας, οι οποίοι οι περισσότεροι είναι εξειδικευμένοι πάντω, ειδικοί και σε πολλούς συλλόγους, ακόμα και στο εξωτερικό, οι οποίοι είναι διαχειριστές, ειδικοί της ομάδας. Καθώς μπορεί να ανεβάσει μια φωτογραφία και να ζητήσει τη συμβουλή. Ναι. Τώρα θα περάσω σε ένα άλλο κομμάτι της συζήτησής μας. Και αυτό το κομμάτι είναι, έχετε κάνει τόσο κόπο, έχετε κάνει τόση δουλειά, έχετε κάνει μια τόσο τεράστια προσπάθεια για ένα είδος που στο πογόνι, σας είπα εγώ, έχω γυρίσει όλο το πογόνι και όταν το συζητήσαμε σας κοίταγα σαν χαζούς, δηλαδή λέω μανιτάρια στο πογόνι. Το ζήτημα αυτό το έχετε προωθήσει σε κάποιους τοπικούς άρχοντες ώστε να σας δοθεί κάποιος χώρος, αν τον θέλετε έτσι, γιατί μπορεί να μου πείτε ότι εγώ δεν θέλω ρε φίλε χώρο, δεν. Τα έχω έτσι στο σπίτι μου ή τα έχω ξέρω εγώ στο καφενείο του πατέρα μου, τα βρει ποιος θέλει. Εσείς ενδιαφέρεστε να βρείτε κάποιο χώρο για να γίνει κάποιο καλό έκθεμα, να γίνει μια πιο καλύτερη δουλειά, μια πιο περιποιημένη δουλειά. Καλό θα ήταν αυτό χάρη να γίνει, γιατί ήταν καλό και για τον κόσμο να περνάει να βλέπει και τα είδη. Να υπάρχει μια ενημέρωση γενικά για τα μέρη μας, ότι υπάρχουν μανιτάρια πολλά και αυτά. Δεν το έχω κάνει εγώ, ακόμα δεν το έχω συζητήσει. Έχετε σκουντήξει κάποιον εκεί στην περιοχή? Έχετε πάει, χτυπήσατε κάποια πόρτα να πείτε, φίλε, αυτό και αυτό έχω κάνει. Μπορούμε να κάνουμε κάποια δουλειά εδώ πέρα, να κάνουμε μια διαφήμιση για το πογόνι. Λίγο πολύ. Τι χρειάζεται διαφήμιση? Η διαφήμιση από αυτά θα γίνει, δεν έχουμε τίποτα άλλο να δείξουμε. Εκκλησίες έχουμε, λοιπόν, καμιά πίτα από καμιά γιαγιά έχουμε, κάνα πανηγύρι να δείξουμε, μπορεί και ίσως και κάνα τσίπουρο, κάτι τέτοιο για το πογόνι. Είναι πρωτόγνωρο, είναι διαφορετικό και ίσως τραβήξει και πολύ κόσμο. Γιατί πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί μανιτάρια στη διατροφή του. Αυτό είναι καλό να γίνει, γιατί είναι καλό να έρθει και λίγος κόσμος, να δει και τα μέρη μας και όλη την περιοχή. Αλλά γενικά υπάρχει λίγο μια μυθιτοποίηση, να το πω έτσι ακριβώς. Αλλά σιγά σιγά έχει ξεπεραστεί αυτό και ο κόσμος έρχεται σιγά σιγά και σε πολλά μέρη. Ειδικά στο δικό μας το μέρος, καλά είναι να υπάρχει ένα τέτοιο κίνητρο να γίνει. Έχετε χτυπήσει κάποια πόρτα επίσημα? Όχι, όχι, όχι. Επίσημα δεν έχω χτυπήσει, όχι. Τι σας έχει φρενάρει, δηλαδή τι φοβηθήκατε, τι σκεφτήκατε, τι νομίζατε ότι θα πάρετε κάποια αρνητική απάντηση, ότι θα εισπράξει τα διαφορία? Εντάξει, η περισσότερη διαφήμιση μέχρι στιγμής έχει γίνει μέσω διαδικτύου, γιατί την κάθε ανάρτηση δηλαδή, που μπορεί να έχω αναρτήσει, γράφω και την περιοχή τα οποία έχω συλλέξει τα μανιτάρια ή τα έχω φωτογραφίσει ή το καθεξής. Αλλά δεν ξέρω τώρα ο τομέας δηλαδή, αυτός με τα μανιτάρια στα δικά μας τα μέρη, το πόσο είναι εφικτό δηλαδή, να επηρεάσει τον κόσμο, γιατί οι περισσότεροι φοβούνται, είναι λογικό. Εντάξει, φοβούνται τα μανιτάρια. Το πόσο δηλαδή θα τους συνδράμει να ξεκινήσουν να κάνουν αυτό το κομμάτι, δηλαδή να το ξεκινήσουν. Πιστεύω ότι μια τέτοια προσπάθεια
προσωπική μου άποψη βέβαια, πρέπει να εκτίθεται. Με την καλή έννοια, έτσι. Σωστά. Να εκτίθεται. Λοιπόν, να τη βλέπω ο κόσμος, γιατί όπως σας είπα και πριν, το Πογόνι, δεν έχει και πολλά πράγματα να εκθέσει. Δηλαδή κάποια πανηγύρια, κάποιες μονές, άντε και τη μάχη, την αναπαράσταση της μάχης του 40, δεν έχουν και κάτι άλλο. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα τέτοιο μουσείο κάπου, εγώ προσωπικά σας υπόσχομαι ότι αυτό, εφόσον βλέπω ότι ενδιαφέρεστε κι εσείς να βρεθεί κάποιος χώρος, να βάλετε τα εκθέματά σας εκεί, λοιπόν, θα κάνω μια προσπάθεια. Τώρα, αν θα πετύχω να κερδίσω κάτι, δεν σας εγγυώμαι, αλλά θα προσπαθήσω όμως. Πιστεύω αυτό να το θέλετε, έτσι, να μην βρεθώ από εκπλήξεως, δηλαδή να εισπράξω μια θετική απάντηση και να μου πείτε μετά, ξέρετε κάτι κύριε Καψάλη, τώρα το μετάνιωσα ή δεν έχω πολλά εκθέματα ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Κύριε Νίτα, θα σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου να συζητήσουμε έτσι και είναι και η πρώτη συνέντευξη που κάνω μέσω Skype στην ιστοσελίδα μου. Θα σας ευχηθώ καλές εξερευνήσεις. Θα σας πω ότι τέτοιοι άνθρωποι σαν εσάς στο Πογόνι χρειάζονται, γιατί είναι που μείναμε λίγοι 5.500 πραγματικό νούμερο και οι νέοι ελάχιστοι. Άρα λοιπόν είσαστε εκεί μάνα εξ ουρανού. Και σας υπόσχομαι, όπως είπα και πριν, ότι το θέμα σας θα το προχωρήσω και θα ψάξω να βρεθεί κάποιος χώρος να βάλετε αυτά τα εκθέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που συζητήσαμε. Ήταν κάτι το πολύ ωραίο και καλά είναι να γνωρίζει ο κόσμος ότι το Πογόνι έχει πάρα πολύ μεγάλη μήκη το χλωρίδα και ενδιαφέρουσα να ασχοληθεί και να μιληθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Νίτα, καλό σας βράδυ. Να είστε καλά σας.